Από αύριο λοιπόν ξεκινάει η ενημέρωση στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τον Υπουργό Επικρατία Άκης Κέρτσο προκειμένου να μεταπιστούν οι διαφωνούντες και είναι αρκετοί από ό,τι φαίνεται που δηλώνουν Γιάννη Καντέλη ότι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο αλλά είχαμε σήμερα και έναν Υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη ο οποίος είπε ότι θα το καταψηφίσει και έδειξε διατεθειμένος να μείνει και εκτός κυβέρνησης για αυτή του την επιλογή. Εντάξει, μια γνωστή και πάγια θέση του κύριο Βορύδη από την στιγμή που ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση. Το Μαξίμου, από την άλλη, είναι διατεθειμένο να κάνει ό,τι μπορεί για να μεταπίσει όσου περισσότερου βουλευτέ μπορεί, προκειμένου να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο. Αύριο είναι το πρώτο γκρουπ που θα περάσει στι 6,5 ώρα το απόγευμα τα γραφεία, την πόρτα των γραφείων τη Νέα Δημοκρατία στην Πυραιό. Είναι από το Α στο Κ. Οι βουλευτέ έχουν χωριστεί στα δύο γκρουπ. Μαζί με τον κύριο Σκέρτσο θα είναι οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματο, κ. Γεωργιάδη και Χατζηδάκη, θα είναι ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριο Μαρινάκη και η γραμματέα του κόμματο, η κυρία Σιρεγγέλα, προκειμένου μέσα από αυτό τον διάλογο mm. να λιανθούν όσο γίνεται οι γονεί. Είναι αρκετοί βουλευτέ τουλάχιστον 20 που έχουν δηλώσει δημοσίω ότι διαφωνούν. Κάποιοι λένε ότι θα καταψηφίσουν. Κοιτούσαν νωρίτερα αυτό το πρώτο γκρουπ που mm -hmm. θα πάει, Γιάννη. Είναι ναι, τουλάχιστον γι αυτός, 10 ανάμεσα σε αυτού οι οποίοι έχουν δηλώσει όχι μόνο ότι διαφωνούν με το νομοσχέδιο, δεν δέχονται καν αυτή τη διέξοδο τη αποχή που έδωσε ο Πρωθυπουργό και έχουν δηλώσει ευθέω ότι θα καταψηφίσουν ναι. το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Άρα θα γίνει μια προσπάθεια, είναι δεδομένο όμω ότι δεν μπορούν να του πείσουν όλου. Σε ευχαριστούμε Γιάννη.